εγώ βρίσκομαι εδώ στην Καλιφόρνια, είμαι λίγο πιο βόρεια από το Σαν Φρανσίσκο, στη Sonoma County. Σκεφτείτε λίγο περίπου το διπλάσιο του νομού Σερών. Πώς το βιώνει η κοινωνία? Εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι όταν ζούσα στην Ελλάδα. Ο κόσμος εδώ δεν είναι μια μεγαλούπολη, οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να έχει απόσταση ένας από τον άλλον. Οι περισσότεροι έχουν το σπίτι τους, δεν μένουν σε διαμερίσματα, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να κρατηθεί σε απόσταση από άλλο κόσμο. Γενικά πώς το ζει ο κόσμος, όπως το ανέφερε στη λέξη, ο κόσμος είναι κόσμος, είναι άνθρωποι. Πάντου είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Αγγλία, στην Ελλάδα, όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε τον ίδιο φόβο και όλοι έχουμε την ίδια αγωνία του τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι φυσικά αναλόγως με την περιοχή που μένεις και το πόσο αυξημένα είναι τα κρούσματα στην περιοχή που μένεις, η αγωνία είναι διαφορετική. Εδώ που μένουμε εμείς στην Καλιφόρνια, παρόλο που η Καλιφόρνια είναι η πολυπληθέστερη πολιτεία των ΗΠΑ, μιλάμε για 40 εκατομμύρια κόσμο, παρόλα αυτά είναι τρίτη σε κρούσματα και τρίτη με διαφορά σε κρούσματα στις ΗΠΑ. Ποια μέτρα είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ? Δεν παίρνονται πολλές αποφάσεις από την κεντρική διοίκηση, ευτυχώς, με αυτόν που έχουμε για κεντρική διοίκηση τώρα, αλλά ο κάθε κυβερνήτης της κάθε πολιτείας είναι κατεξοχήν αυτός που αποφασίζει και παίρνει μέτρα. Τα μέτρα λοιπόν που έχουν πάρθει, μπορώ να σου μιλήσω κυρίως για τα μέτρα που έχουν πάρθει εδώ στην Καλιφόρνια, γιατί εδώ ζω και εδώ ξέρω τι γίνεται. Και επίσης δεν είναι μόνο από πολιτεία σε πολιτεία διαφορετικά, είναι και από πόλη σε πόλη διαφορετικά. Για παράδειγμα εδώ στην Καλιφόρνια, το Σαν Φρανσίσκο ήταν η πρώτη πόλη και νομίζω μια από τις, αν όχι η πρώτη πόλη στις ΗΠΑ, που έδωσε αυτή την εντολή για απομόνωση στο σπίτι, in shelter που το λέμε εδώ. Τότε μας φάνηκε περίπου δύο εβδομάδες πριν, μας φάνηκε τι θα μείνουμε μέσα στο σπίτι. Και να που τώρα όλες οι πολιτείες, και οι περισσότερες βασικά, οι περισσότερες πολιτείες, όχι όλες, ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες. Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και επειδή το ξεκινήσαμε νωρίς εδώ πέρα, τα αποτελέσματα είναι καλά. Τα μέτρα που ισχύουν αυτή τη στιγμή εδώ είναι ότι είμαστε περιορισμένοι στο σπίτι, μένουμε μέσα στο σπίτι, μπορούμε να πάμε έξω φυσικά, δεν έχουμε αυτό που πρέπει να στέλνουμε μηνύματα, πόσο ξέρω που σημαίνει στην Ελλάδα. Μπορείς να βγεις έξω, να περπατήσεις, αλλά είναι διαφορετικά όπως βλέπεις και ώρα. Και όλα από πίσω μου τώρα ζούμε ουσιαστικά μέσα στη φύση, οπότε μπορούμε να βγούμε έξω, μπορούμε να περπατήσουμε. Φυσικά αποφεύγουμε κόσμο. Τα πάρκα βεβαίως, όλα τα national parks και τα state parks είναι όλα κλειστά, δεν μπορείς να πας, ας πούμε, στις θάλασσες. Γενικά είναι λίγο διαφορετικά εδώ τα πράγματα. Λέμε θάλασσα, αλλά ουσιαστικά δεν μπορείς απλά να πας στην παραλία, γιατί όλα αυτά ανήκουν είτε στην πολιτεία είτε ανήκουν σε ιδιώτες. Οπότε άμα κλείσει η πόρτα της παραλίας δεν μπορείς να πας ούτως ή άλλως. Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, τα καταστήματα τέτοιου που μπορείς να βρεις φαγητό και αυτά είναι ανοιχτά. Δεν μπορείς να πας να φας εστιατόριο φυσικά, αλλά μπορείς να παραγγείλεις. Εντάξει, δεν συζητάμε για καφέ μπαρ και τέτοια, αυτά έχουν όλα κλείσει από τις πρώτες στιγμές. Από τις πρώτες στιγμές. Σχολεία. Τα σχολεία είναι κλειστά από την αρχή. Από ό,τι ακούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποια είναι τα σενάρια για τις ΗΠΑ? Λοιπόν, το τι ακούμε, τι διαβάζουμε εδώ πέρα είναι ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι βασικά οι χειρότερες δύο εβδομάδες των ΗΠΑ, που μπορεί να γίνουν και χειρότερες εν συνεχεία, αλλά οι επιστήμονες λένε πως το top των θανάτων και το top των κρουσμάτων θα είναι περίπου σε 2 με 3 εβδομάδες από τώρα. Οπότε μόνο για τα χειρότερα μπορούμε να περιμένουμε. Χθες μάλιστα ένας από τους γιατρούς, αυτούς που βγάζουν ανακοινώσεις κυβερνητικά, ανακοίνωσε πως αν όλα τηρηθούν almost perfect, δηλαδή σχεδόν τέλεια, τότε θα έχουμε περίπου 200.000 νεκρούς. Και πάλι από ό,τι μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ρωτήσω, η κατάσταση στα νοσοκομεία ποια είναι, έχει πρόσβαση ο πολίτης όταν υπάρχει λόγος? Κοίταξε, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα η οποία είναι λίγο, δεν μπορείς να την καταλάβεις με ένα μέσο, ας πούμε, ελληνικό, ούτε καν ευρωπαϊκό νου. Δηλαδή, εδώ πέρα το σύστημα υγείας δεν είναι ένα σύστημα που ο καθένας μπορεί να πάει να χτυπήσει την πόρτα, γεια σας, χτύπησα το πόδι μου, χρειάζομαι βοήθεια. Εδώ τα νοσοκομεία είναι ιδιωτικά. Οπότε σκέψου ότι κάθε νοσοκομείο είναι μια επιχείρηση. Η επιχείρηση για να ζήσει, για να επιβιώσει, πρέπει να βγάλει λεφτά, πρέπει να κάνει κέρδος. Καλός ή κακός. Κακός αν το ρωτάς. Συγκριτικά με άλλες χώρες, εδώ στις ΗΠΑ υπάρχουν λιγότερα νοσοκομεία και λιγότερα κρεβάτια από όσα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τώρα όλους αυτούς τους ασθενείς που βγαίνουν τώρα.
με αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν λιγότερα νοσοκομεία, υπάρχουν κόσμος, δεν, το τεστ που λένε και συνέχεια ακούμε ότι ξέρεις, υπάρχουν τα τεστ, 1 εκατομμύριο τεστ εκεί έξω. Και ακόμα και 1 εκατομμύριο τεστ να βγουν έξω, εδώ πέρα μιλάμε για 300 εκατομμύρια κατοίκους. Η πρόσβαση είναι δύσκολη, ακόμα όταν παίρνεις τηλέφωνο στο νοσοκομείο και λες ότι ξέρεις, έχω αυτό και αυτό το σύμπτωμα, προσπαθούν να σε εξυπηρετήσουν τηλεφωνικά, δεν σε καλούν να κάνεις το τεστ, εκτός αν δουν ότι είσαι του θάνατα, να το πω έτσι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο όλα, και φαντάζομαι όχι μόνο εδώ στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα νούμερα που βλέπουμε, πόσα είναι τα κρούσματα, είναι ουσιαστικά πλασματικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι. Μήπως είναι πολύ χειρότερα. Είναι, όχι μήπως, είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ, 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 πολύ χειρότερα. Γιατί δεν έχουν γίνει ούτε πάνω από 1 εκατομμύριο τεστ εδώ στις ΗΠΑ. Είμαστε 300 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί αριθμούς μιλάμε. Ο Τραμπ δυστυχώς δεν κάνει πολλά. Από την αρχή δεν πίστευε πολύ σε αυτό το φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, και δεν στήριξε πολύ όλα αυτά τα μέτρα. Το κοινοβούλιο όμως είναι αντίθετο και ψήφισε ένα πολύ μεγάλο, νομίζω είναι το μεγαλύτερο πακέτο που ποτέ ψηφίστηκε στις ΗΠΑ, και έχουν πάρθει μέτρα και έχουν δοθεί βοήθειες, ας πούμε, όλοι οι πολίτες θα λάβουν ένα ποσό των 1.200 δολαρίων. Όχι ότι πραγματικά θα σε βοηθήσει και πολύ, 1.200 δολάρια είναι τίποτα, αλλά πάλι στέλνουν σε όλους τους πολίτες. Επίσης έχουν βοηθήσει το επίδομα ανεργίας έχει αυξηθεί, για τους επόμενους 4 μήνες παίρνουν παραπάνω λεφτά όσοι είναι άνεργοι. Έχουν εγκριθεί 500 δισεκατομμύρια που θα δοθούν σε εταιρείες και σε επιχειρήσεις μέσω τύπου δανείων και τέτοια. Όπως είπα πριν, φοροαπαλλαγές για μικρές επιχειρήσεις και για άλλες επιχειρήσεις που μπορούν να παράξουν διαφορετικού τύπου, όπως παράδειγμα είπα, η οποία μπορεί να φτιάξει αντιστοιχικά και τέτοια. Έχουν δοθεί φυσικά βοήθεια σε νοσοκομεία, χρήματα στα νοσοκομεία και τέτοιου είδους. Το πακέτο δηλαδή ήταν κάλυπτε τέτοιου είδους βοήθειες. Απλά ακούτε τι λένε οι επιστήμονες, όχι οι παλιάτσοι από εδώ και από εκεί. Ακούτε τι λένε οι επιστήμονες και ξέρετε, να σου πω κάτι. Πιστεύω, ρώτα μια μάνα, δεν χρειάζεται να είναι γιατρός, ξέρει πώς να προστατεύσει το παιδί της. Νομίζω με αυτό το ενστικτό πρέπει όλοι να λειτουργούμε και να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους ανθρώπους μας. Οπότε ακολουθούμε τις οδηγίες των επιστημόνων, των γιατρών και μόνο αυτό μπορώ να πω. Επίσης, άμα δεις κανέναν από τους δικούς μου έξω, θα το στείλεις μέσα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σου πω.